Πάμε στον υπεύθυνο του θαλάμου COVID του νοσοκομείου Λεμεσού, τον γιατρό τον Ανδρέα Κωστή. Καλή σας μέρα, γιατρέ. Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους τηλεθερές σας. Θέλω να δούμε λίγο μαζί το τι συμβαίνει στους θαλάμους COVID με την εξέλιξη, έτσι, την πορεία της πανδημίας. Αν έχει αλλάξει και η συμπτωματολογία των νοσηλευόμενων, γιατρέ, ή οι μέρες που χρειάζεται να είναι μέσα αυτοί που οξυγονώνονται και είναι στις εντατικές. Δώστε μας έτσι λίγο την εικόνα. Ναι, στις τελευταίες εβδομάδες, από ό,τι βλέπετε, έχουμε αρχίσει ξανά να ανεβαίνουμε, τόσο όσον αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων, τόσο όσον αφορά και τον αριθμό των νοσηλειών. Αυτό είναι αρκετά ανησυχητικό, λόγω του ότι έρχονται και οι γιορτές. Και αν μπούμε στην εορταστική περίοδο με τόσο ψηλό αριθμό κρουσμάτων, σίγουρα θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη διασπορά, λόγω του στενού συγχρονισμού που αναμένεται να παρατηρηθεί. Τώρα, όσον αφορά τις νοσηλίες, στην Λεμεσό αλλά και Πανκύπρια, έχουμε αυτή τη στιγμή πιο ηλικιωμένους ασθενείς σε σχέση με το καλοκαίρι. Δεν είναι τώρα οι 40-χρονοι, οι 50-χρονοι που μπορούσαν εύκολα με 2 λίτρα και 4-5 μέρες να πάνε στο σπίτι τους. Έχουμε πιο ηλικιωμένους ασθενείς με πολλαπλά προβλήματα υγείας, με μια λεπτή ισορροπία ήδη από πριν, όπου έρχεται και μια επιπλέον νόσος να επιβαρύνει την κατάσταση που ήταν ήδη βαριά. Με αποτέλεσμα, ο μέσος όρος παραμονής των νοσοκομείων να παρατείνεται. Μπορεί να αγγίζει για 7-8 μέρες αυτή τη στιγμή. Και ο μέσος όρος ηλικίας στο Λεμεσό αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 70. Ναι. Δυστυχώς, τις τελευταίες μέρες είχαμε και θανάτους, είχαμε και πολλές διασωληνώσεις. Δηλαδή, 4 διασωληνώσεις σε ένα 24ωρο και 2 θάνατοι σε ένα 24ωρο είναι πάρα πολύ για μια κλινική COVID. Είχαμε να δούμε από το καλοκαίρι τέτοια νούμερα. Το οποίο σημαίνει ότι έχουμε ήδη πρόβλημα. Ναι. Τώρα, γιατρέ, χωρίς να θέλω να κάνω και εγώ αυτό το διαχωρισμό, απλά για να καταλάβω, πράγματι αν αποδίδουν και τα εμβόλια στο βαθμό που πρέπει και η ενισχυτική δόση, αν τα αποκρίνονται καλύτερα, χρειάζεται να νοσηλευτούν και νοσηλευόμενοι, δεν είναι, και εμβολιασμένοι. Είναι διαφορετικά που αν τα αποκρίνονται. Τι είπατε, γιατρέ? Ένα περίπου 20% των ασθενών μας είναι εμβολιασμένοι. Ναι, αλλά ανταποκρίνονται, λέω, καλύτερα έτσι στην θεραπεία από τους ανεμβολιαστούς. Είναι πιο εύκολη ανάρρωση, αν θέλετε, είναι πιο υπά τα συμπτώματα. Το 20% εμβολιασμένοι σε ένα ποσοστό 80% του πληθυσμού, του ενήλικα πληθυσμού εμβολιασμένων, καταλαβαίνω ότι από μόνο του δείχνει ότι οι εμβολιασμένοι νοσούν ιδιότερα ή δεν νοσούν. Ναι. Άρα γίνονται και λιγότερες εισαγωγές. Από εκεί και πέρα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Συνήθως, ναι. Άλλωστε, στις εντατικές και στις ομάδες αυξημένης φροντίδας είναι πολύ μικρό το ποσοστό εμβολιασμένο. Ναι, το λέω, γιατρέ, γιατί μου έλεγε νοσηλεύτρια. Οι δύο δόσεις δεν αρκούν, κυρία Σάρα. Ναι. Δεν αρκούν οι δύο δόσεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Σε πολλές περιπτώσεις. Ναι, επειδή μου έλεγε νοσηλεύτρια ακριβώς που ήταν παρούσα για υπέρβαρο συμπολίτη μας που χρειάστηκε να νοσηλευθεί, να διασωληνωθεί. Ήταν εμβολιασμένος με 2 δόσεις και αυτό που με έλεγε, δηλαδή, μου περιγράφει ότι ήταν από τις περιπτώσεις που δεν περιμένουμε σε τέτοιες περιπτώσεις να τα καταφέρει ο ασθενής, όμως τα κατάφερε. Ναι. Αυτό που ξέρουμε βέβαια είναι ότι όσο περνούν οι μήνες από τη δεύτερη δόση εμβολίου, φθήνει η διανοσία που προσφέρει ο εμβολιασμός. Και καλό είναι να προχωρήσουμε όλοι στην τρίτη δόση το συντομότερο δυνατό. Ναι. Καθώς έρχεται και η μετάλλαξη Ομίκρον, η οποία από ό,τι φαίνεται ουσιαστικά κάνει τα εμβόλια μη αποτελεσματικά με 2 δόσεις. Κυρίως ο Αστραζένεκα. Ο Αστραζένεκα φαίνεται ότι δεν δουλεύει καθόλου με τις 2 δόσεις εναντίον της Ομικρόν. Το Pfizer έχει ένα ποσοστό αποτελεσματικότητας, αλλά για να γίνει πραγματικά αποτελεσματικό πρέπει να γίνει και η τρίτη δόση. Ναι. Άρα, τώρα εσείς γιατί που νοσηλεύετε, γνωρίζετε. Είναι επιτακτική ανάγκη για τρίτη δόση. Γνωρίζετε από τους νοσηλευόμενους αν κάποιοι αυτούς έχουν νοσήσει με την παραλλαγή Ομικρόν? Δεν έχουμε τέτοια δεδομένα. Να έχουμε ασθενείς που νοσηλεύονται με Ομικρόν. Να. Τώρα, γιατρέ, αντιλαμβάνομαι το πιο σημαντικό από όλα είναι να μην φτάσει, ας πούμε, στο αμήνο ο ασθενής που νοσεί στο σπίτι για να επικοινωνήσει και να νοσηλευθεί. Άρα, θέλατε να πούμε ξανά, διότι χάσαμε και 2 συμπολίτες μας το τελευταίο διάστημα, ότι θα πρέπει να έχουμε ένα οξύμετρο ή δεν ξέρω τι, δώστε μας τις συμβουλές, πότε πρέπει να σπεύσουμε. Είναι πολύ σημαντικό να γίνεται επικοινωνία καθημερινή με τον προσωπικό γιατρό. Αλλά για να έχει και νόημα αυτή η καθημερινή επικοινωνία, πρέπει, ναι, να έχουμε ένα οξύμετρο στο σπίτι, το οποίο είναι κάτι φτηνό, μπορούμε πολύ εύκολα να το προμηθευτούμε. Είναι καλό η οξυμετρία να γίνεται μετά από ήπια απόπωση. Δηλαδή, εντάξει, όταν κάποιο είναι στο κρεβάτι ή στον καναπέ και κάθεται, τότε θα είναι κατά πάσα πιθανότητα το οξυγόνο του θα είναι καλό. Mm-hmm. Όταν όμως περπατήσει λίγο μέσα στο σπίτι 3-4 λεπτά και μετρήσει το οξυγόνο του μετά, αυτό είναι ακόμα πιο αντιπροσωπευτικό. Mm-hmm. Αυτή την τιμή του κορεσμού οξυγόνου πρέπει να λέει στον προσωπικό γιατρό, για να μπορεί και εκείνο να το στείλει στο νοσηλευτήριο την κατάλληλη στιγμή. Η οποία στιγμή συνήθως είναι 8 μέρες
από την έναρξη των συμπτωμάτων ή από τη διάγνωση. Ναι. Λοιπόν, τώρα γιατρέ, ξέρετε, το τελευταίο διάστημα που συζητάμε για τις νοσηλίες κλπ. Και επειδή βγήκε μια σχετική έρευνα χθες που αποδεικνύει ότι χάνονται ζωές που θα μπορούσαν να σωθούν στην Ελλάδα αυτό, στις μονάδες συντατικής θεραπείας και εκτός όσοι νοσηλεύονται, δεν ξέρω αν την έχετε δει. Ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα και γι' αυτό λέμε ότι η λύση δεν είναι η θεραπεία. Ναι, να μην φτάσουμε να πάμε. Για όλες τις παθήσεις. Διότι φτάσουμε να έχουμε χιλιάδες κρούσματα, το οποίο με το όμικρον πολύ πιθανό να γίνει αν δεν προσέξουμε. Ναι. Ναι, δεν θα προλαβαίνουμε να θεραπεύουμε τους ασθενείς σωστά. Και ναι, θα υπάρχει αυτό το θέμα. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι μυστικό ή κρυφό ή τώρα το ανακαλύψαμε. Δεν είναι, γιατί αυτό το λέω. Και η πίεση μειώνεται η ποιότητα. Ναι. Κύπρο, αυτή τη στιγμή προς το παρόν είμαστε καλά, αλλά οριακά μπορώ να πω, διότι ναι, ανεβαίνουν αρκετά γρήγορα οι νοσηλίες στις τελευταίες μέρες. Και ανεβαίνουν και αρκετά γρήγορα οι εισαγωγές στην εντατική. Δηλαδή, σε μια μέρα είχα γίνει προχτές 8 εισαγωγές στην εντατική COVID. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και εύκολο να εξαφανίζομαι επαόριστο κρεβάτια στην εντατική. Ναι, γιατί άρα ο στόχος ακριβώς είναι αυτός, να μην χρειαστεί κάποιος να φτάσει μέχρι τις μονάδες εντατικής θεραπείας ή και πριν να διασωληνωθεί, διότι μετά έχουμε και τις ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις, που είναι ένα πρόβλημα σοβαρό, το οποίο εντείνεται τώρα. Κοιτάξτε, οι ασθενείς με COVID αναγκαστικά παίρνουν ένα νοσοκαταστολή. Δηλαδή, ναι, η κορτιζόνη, που είναι το ελάχιστο που θα πάρει ένας ασθενής, είναι ένα νοσοκαταστολή. Και τα καινούργια φάρμακα, αυτά τα μονοχρονικά που λέμε, προκαλούν και τα ίδια βαριά νοσοκαταστολή. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο προστατεύουν τον ασθενή από τη βαριά λίμωξη. Αλλά νομίζοντας αυτός ο ασθενής όμως επιβαρυνθεί περισσότερο και με μια διασωλήνωση, ναι, και παραμείνει πολύ καιρό σε ένα χώρο εντονοσοκομιακό, όπου υπάρχουν ασθενικά μικρόβια, ναι, υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος. Ναι. Άρα, ναι, δεν μπορούμε να λέμε ότι υπάρχουν θεραπείες, άρα δεν εμβολιαζόμαστε ή δεν προσέχουμε. Ναι. Γιατί όμως θα ενισχύσει, θα βοηθήσει έτσι στη φαρέτρα, θα μπει ακόμα ένα όπλο με τα φάρμακα, τα αντιγυκά και μονοκλινικά που περιμένουμε. Περιμένουμε και ένα μέχρι το τέλος του χρόνου. Ναι, μακάρι να φανούν και στην πράξη τόσο αποτελεσματικά όσο φαίνονται στις έρευνες, διότι αντιλαμβάνεστε ότι τα πραγματικά δεδομένα είναι αυτά που δείχνουν την πραγματική αποτελεσματικότητα. Επίσης, έχουμε και τα εμβόλια που είναι πολύ αποτελεσματικά, όμως δυστυχώς δεν υπάρχει 100% ανταπόκριση από τον κόσμο. Ναι. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, είναι συμπληρωματική μια θεραπεία με την άλλη. Δεν, ναι, αναιρεί το ένα το άλλο. Τώρα, γιατρέ, κλείνοντας, ρωτάει εδώ μια τηλεθεάτρια, αν γνωρίζετε πόσος χρόνος μετά την τρίτη δόση χρειάζεται για να υπάρξει ανοσία ή να λειτουργήσει σε κάθε περίπτωση. Συγγνώμη. 10 μέρες με 2 εβδομάδες. Ωραία. Δηλαδή, και δύο εισαγωγές που έχουμε με τρίτη δόση, δυστυχώς διαγνώστηκαν την επόμενη μέρα της τρίτης δόσης. Οπότε, ουσιαστικά δεν μετράει τρίτη δόση. Σας ευχαριστώ πολύ, γιατρέ. Καλή δύναμη, καλή δουλειά. Καλή συνέχεια.